Επίσκεψη στην πόλη των Σερών πραγματοποίησε σήμερα από το πρωί η βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Αθήνας και η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία εκτός από την επίσκεψή της στο κέντρο της πόλης και την συνάντησή της με τους Σεραίους πολίτες, φρόντισε να κάνει επισκέψεις και σε θεσμικούς φορείς. Μία από τις στάσεις της στις 9 το πρωί, το Διοικητήριο των Σερών, όπου εκεί την υποδέχθηκε θερμά ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος την ξενάγησε στο κτίριο. Μάλιστα, βλέποντας η ίδια εικόνες από το Ρούπελ, αποκάλυψε πως ο παππούς της πολέμησε εδώ και δήλωσε φανερά συγκινημένη. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει πως με τις Σέρες έχει στενούς δεσμούς, καθώς έχει συγγενείς. Στα δύσκολα όλοι πρέπει να είμαστε κοντά και της εύχομαι να έχει ένα καλό αγώνα και ένα καλό αποτέλεσμα και να επισκεφτεί τις Σέρες με όποια ιδιότητα θα κρίνουν οι πολίτες το επόμενο διάστημα. Είναι πάντως μια καλή ευκαιρία είτε ως βουλευτές είτε ως πρόεδροι κομμάτων να γνωρίζουν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί από εδώ ξεκινάνε όλα. Εσείς τα ακούτε όλα μέχρι να φτάσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Το να συνεργαζόμαστε, αυτό ζητάει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορούμε να συνεργαστούμε. Να μπορούμε να έχουμε ανοιχτά μυαλά για το καλό του τόπου. Αν αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά δεν έχουν αυτό το μόνο γνώμονα, το καλό του τόπου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ παίρνω δεδομένο ότι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν, έχουν γνώσεις, είναι νέοι, έχουν ανοιχτά μυαλά, πρέπει να τους ενδιαφέρει μόνο το καλό του τόπου. Και πάνω, σας είπα, από τη χώρα μας, πάνω από τη Μακεδονία, πάνω από τις Σέρες δεν είναι κανείς. Γι' αυτό όλοι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και όπου χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω, προκειμένου να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Έχω πολύ στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την πόλη και τον ομό των Σερών, καθώς βρίσκονται εδώ πέρα συγγενικά μου πρόσωπα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ναι, αυτό σημαίνει πάρα πολλά για εμένα. Είδαμε και πιο πριν στην έκθεση, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας και ιστορίας του νομού Σερών, φωτογραφίες και από το Ρούπελ. Στο Ρούπελ, όπως είπα και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, είχε βρεθεί και είχε πολεμήσει ο παππούς μου, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Ξέρετε, και το είχε επισκεφτεί. Και το είχε επισκεφτεί όταν είχε έρθει, είχε ζητήσει συγκεκριμένα από τον θείο μου που ζει τα τελευταία 50 χρόνια εδώ πέρα, να τον πάει εκεί. Για εμένα, πυρήνας της προτεραιότητάς μου ως πολιτικός και ως υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι η έννοια και η ουσία της πραγματικής αποκέντρωσης. Και αυτό γίνεται μέσα από τη στήριξη της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Γι' αυτό και θέλω και σημειολογικά και ουσιαστικά όπου πηγαίνω και όπου κάνω επισκέψεις, πόσο μάλλον εδώ πέρα στις Σέρες, να έχω τη δυνατότητα από πρώτο χέρι να ενημερώνομαι από τους αρμόδιους θεσμικούς αιρετούς φορείς. Είχα λοιπόν την ευκαιρία από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, και να τον ευχαριστήσω για την άμεση αποδοχή της πρόσκλησής μου, να με ενημερώσει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή αυτοδιοίκηση του νομού Σερών, να έχω μια βαθιά και αναλυτική ενημέρωση για όλα. Και βεβαίως, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου ως πολιτικός και ως υποψήφια πρόεδρος, ως άνθρωπος ο οποίος διεκδικώ να εκλεγώ επικεφαλής ενός κόμματος, θεωρώ ότι η στήριξη της περιφέρειας μέσα από ακόμα μεγαλύτερη αποκέντρωση, όχι απλά αρμοδιοτήτων, αλλά και πόρων, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό θέμα που είπαμε είναι το πώς θα υπάρξει ένας εξορθολογισμός των κατακερματισμένων υπηρεσιών και δράσεων και δραστηριοτήτων. Να υπάρξει λοιπόν πραγματικά ένας εξορθολογισμός της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αυτό αποτελεί για εμένα μία από τις νούμερο ένα προτεραιότητές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για όλη την ενημέρωση και την θερμή υποδοχή. Μια καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ θα είμαι στο ενδιαφέρον μου για τη Μακεδονία και ειδικά για τις Σέρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και θέλω να ξέρετε ότι έχετε έναν άνθρωπο και έναν πολιτικό που ειδικά για τις Σέρες τις έχει σε πρώτη προτεραιότητα. Οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθούν στις 6 Οκτωβρίου και μέχρι τότε οι 7 υποψήφοι φροντίζουν να πραγματοποιούν περιοδίες σε όλη τη χώρα για να πείσουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να τους στηρίξει ώστε να ηγηθούν του κόμματος. Ένα κόμμα που ενώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη είδε τα ποσοστά του να αυξάνονται αισθητά, δεν έφτασαν ποτέ εκεί που θα έπρεπε ή τουλάχιστον εκεί που θα θέλανε τα στελέχη του κόμματος. Η κυρία Γιαννακοπούλου θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ
με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν κατάφερε να πείσει τη μεσαία τάξη. Η ίδια πάντως, απευθυνόμενη στα στελέχη του κόμματος αλλά και τους ψηφοφόρους, διευκρίνησε ότι μιλά καθαρά και το μόνο που θέλει είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι το κόμμα που εκπροσωπεί το λαό και τη μεσαία τάξη. Τη στιγμή που υπάρχει και εκπροσωπεί η κάθε υποψηφιότητα κάτι διαφορετικό, υπό την έννοια ότι έτσι καλύπτονται και συνθέτονται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτό είναι θετικό. Και αυτό μπορεί να φέρει πολύ περισσότερο κόσμο στη διαδικασία. Τώρα, το κλίμα το οποίο εισπράττω από όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον και από τη Μακεδονία, είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ βλέπω τον κόσμο, μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που βρίσκονται από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπων οι οποίοι δεν πήγαν και δεν είχαν πολιτική έκφραση το προηγούμενο διάστημα. Να στρέφουν το βλέμμα τους προς τα εμάς. Να έχουν απέτηση και να περιμένουν από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Είναι ιστορική ευκαιρία και μεγάλο στοίχημα για το χώρο μας να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις, να εκφράσουμε τις αγωνίες αυτού του κόσμου, της μεσαίας τάξης, του λαού, των ανθρώπων που μέσα στην κρίση φτωχοποιούνται και οι δυσκολίες τους πνίγουν δυστυχώς. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν πρέπει να απευθυνθούμε και να εκφράσουμε και να δώσουμε πιστικές απαντήσεις με τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Και εγώ αυτή είναι η δική μου προσπάθεια, με καθαρές κουβέντες, που το γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάντα τοποθετούμε με καθαρότητα, με τόλμη, με ορμή, με κοινωνική ευαισθησία και κοινή λογική, είναι κάτι που οφείλουμε να ξαναβρούμε, και βεβαίως με την θεσμική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματός μας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και το ΠΑΣΟΚ να είναι και να μπορέσει να πείσει την κοινωνία και να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Οι ευρωεκλογές και τα ποσοστά άνοιξαν τον κύκλο της αλλαγής ηγεσίας στο κόμμα, καθώς όπως φάνηκε ο σημερινός πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν ικανός να πείσει τους παλιούς ψηφοφόρους να επιστρέψουν πίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος παρά τον πόλεμο που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και τη φθορά που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι αυτό το οποίο βγήκα και είπα από την πρώτη στιγμή. Με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και μάλιστα έχω κατηγορηθεί πάρα πολύ και γι' αυτό. Όμως νομίζω ότι, ξέρετε, δεν ταιριάζει στην παράταξή μας ούτε η ωρεοποίηση, ούτε ο στρουθοκαμιλισμός. Οφείλουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και να παλεύουμε για μια παράταξη που πραγματικά μπορεί να δώσει και ελπίδα και προοπτική και να μην έχουμε άλλες χαμένες ευκαιρίες όπως σε κάποιο βαθμό υπήρξαν και αυτές οι ευρωεκλογές. Για μένα η χώρα χρειάζεται ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση. Υπάρχει μία ασυμμετρία αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Δεν γίνεται και δεν μπορεί, δεν είναι σωστό και καλό για τη χώρα να έχει μία κυβέρνηση η οποία έχει σχεδόν διπλάσιο και περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτήν μπορεί και πρέπει να την κάνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν έθεσα ζητήματα, τα όργανα συνεδρίασαν, πήραν τις αποφάσεις τους και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτήν την εσωκομματική διαδικασία και είμαι περήφανη για την παράταξή μου που έδειξε αυτά τα αντανακλαστικά, προκειμένου να τα δούμε όλα από την αρχή, από τα ζητήματα της φυσιογνωμίας μας, των θέσεών μας, της αντιπολιτευτικής στρατηγικής μας, αλλά ακόμα και το ίδιο το πρόσωπο του Προέδρου, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με τις θέσεις, τις προτάσεις μας και ξαναλέω, εκφράζοντας την κοινωνία, πιάνοντας ξανά το νήμα με την κοινωνία. Να είμαστε λοιπόν εμείς η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Η αποχώρηση της Μιλένας Αποστολάκη από τη διαδικασία έχει αφήσει 7 υποψηφίους στην κούρσα. Πρόκειται για τους Νίκο Ανδρουλάκη, Μιχαλή Κατρίνη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιανακοπούλου, όπως επίσης και τον κύριο Γιάννη Κανελάκη. Στις δημοσκοπήσεις πρώτος για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι ο Χάρης Δούκας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με το ερωτηματικό βέβαια να είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο κόμμα και αν θα βγούνε μετά από τη διαδικασία αυτή όλοι ενωμένοι. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο ενωμένο και πολύ πιο ενισχυμένο. Και για εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά μου πεποίθηση και για το οποίο, πιστέψτε με, δεν μπορώ να θεωρήσω, να δεχθώ, να πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Μπορώ να μιλήσω βεβαίως μόνο για τον εαυτό μου και να σας υπενθυμίσω ότι από το 2006 είμαι στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά στις πιο σκοτεινές και δύσκολες εποχές του ΠΑΣΟΚ, όταν άλλοι
έφευγαν από το ΠΑΣΟΚ, στελέχη πάντα μιλάω, αριστερά ή δεξιά, για να βρουν αλλού θέσεις ή οτιδήποτε άλλο, παρά τα αυτά κάποιοι άνθρωποι, και πόσο μάλλον κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαμε ευθύνη για το χθες, μείναμε και δώσαμε τον αγώνα για τις αρχές, για τις αξίες, για την ιστορία μας, για όλο αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι έδωσε και μπορεί να δώσει ξανά το ΠΑΣΟΚ στη χώρα. Ήμουνα λοιπόν εκεί πέρα πάντα, δίνοντας τον αγώνα στην πατρίδα μου τη Μεσσηνία, τότε ως υποψήφια βουλευτής, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα υπήρχε έδρα. Απλά και μόνο για να κρατήσω την παράταξή μου όρθια στον τόπο μου. Το ίδιο λοιπόν, ό,τι και να γίνει, όποιος και αν εκλεγεί, θα κάνω και τώρα, πάντα στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας το χώρο μου, την παράταξή μου και κάνοντας τα δύνατα δυνατά, προκειμένου να ξαναδυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ, όχι για λόγους απλά κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύω πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η χρήσιμη δύναμη για τη χώρα και μπορεί να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τομές για το λαό, για τη χώρα που τόσο έχουμε ανάγκη.